Σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε την κυρία Ντίνα Γκογκάκη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Έμπορο Υπαλλήλων Αθήνας. Γιατί έχουμε μία δράση και είναι σήμερα η μέρα αυτής της δράσης, η 15η Απρίλη, για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ. Κυρία Γκογκάκη, καλή σας ημέρα. Και είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Και είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επίσης στην πρώτη γραμμή. Έτσι δεν είναι, κυρία Γκογκάκη? Θα μας πείτε και τι δράση ακριβώς θα δούμε. Είναι πανελλαδική μέρα δράσης για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ, συναδέλφους μας, ναι, που όντως είναι στην πρώτη γραμμή από τις πρώτες μέρες της πανδημίας για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. Όμως είναι συνάδελφοί μας πλήρως εκτεθειμένοι σε αυτή την πανδημία, γιατί ακόμα και σήμερα που μιλάμε τα μέτρα παίρνονται με το σταγονόμετρο, τα μέτρα ατομικής προστασίας, γάντια, μάσκες, αντισηπτικά, καθαριότητα στα καταστήματα. Ναι. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και θα λέγαμε και επικίνδυνη, χωρίς καμία δόση υπερβολής, γιατί έχουμε κρούσματα, έχουμε επιβεβαιωμένα κρούσματα στον χώρο του σούπερ μάρκετ. Έχουμε συναδέλφους μας με συμπτώματα. Τα σωματεία πανελλαδικά έχουν κάνει υπομνήματα, παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παρεμβάσεις στην εργοδοσία. Ναι. Όμως εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη αδιαφορία. Μπορεί να βγαίνουν και κυβέρνηση και εργοδοσία και να μιλάνε για ήρωες, για ήρωες εργαζόμενους. Και είναι η αλήθεια, είναι έτσι σε αυτή η την περίπτωση? Είναι, γιατί οι συνάδελφοί μας είναι στην πρώτη τη γραμμή και με αυτοθυσία προσπαθούν να εξυπηρετήσουν. Είναι κάθε μέρα, όλη μέρα να σας πω, χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες, με τα ωράρια να γίνονται λάστιχο. Ναι. Και εμείς σήμερα έχουμε βάλει αυτή τη μέρα πανελλαδικής δράσης. Δεν παρεμβαίνουμε μόνο σήμερα και το προηγούμενο διάστημα, και σήμερα και θα έχουμε και συνέχεια. Ναι. Δεκάδες σωματεία εμπόρου υπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα. Εδώ να σας πω ότι είναι η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη και από άλλα σωματεία, από άλλους κλάδους, αλλά και από φορείς είναι πολύ μεγάλη. Ακριβώς γιατί καταλαβαίνουν το τι περνάνε οι συναδελφοί μας εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Και απαιτούμε άμεσα να πάρουν μέτρα. Μέτρα, ναι, προστασίας για την υγεία αυτών. Όταν λέτε μέτρα, τι εννοείτε? Γιατί η αλήθεια είναι όλοι έχουμε επισκεφθεί σούπερ μάρκετ τώρα τις τελευταίες ημέρες και μέσα σε αυτή την πανδημία. Εγώ πάντως έχω παρατηρήσει ότι και μάσκες και γάντια υπάρχουν για τους εργαζόμενους και τα χρησιμοποιούν κιόλας, κυρία Γκογκάκη. Ναι, ναι, να σας πω. Ελάτε. Υπάρχουν με το σταγονόμετρο αυτό που λέτε, μάσκες, γάντια. Τις πρώτες μέρες, τις πρώτες εβδομάδες, με παρεμβάσεις των σωματείων και των ίδιων των εργαζομένων, με τη λογική τους παρέμβαση και δράση εξασφαλίσαν να έχουμε κάποια μέτρα ατομικής προστασίας. Υπήρχε η εργοδοσία που έλεγε μη φοράτε μάσκα, γιατί τέλος πάντων προκαλεί φόβο στους καταναλωτές. Ακόμα και σήμερα που σας μιλάω και χθες είχαμε καταγγελίες ότι δεν υπάρχουν γάντια, δεν υπάρχουν μάσκες. Πολλές φορές οι ίδιοι εργαζόμενοι αναγκάζονται να τα αγοράζουν, να τα προμηθεύονται μόνοι τους με δική τους ευθύνη. Και δεν μπορεί να μιλάμε και να παίρνετε τέτοια μέτρα για να μην έχουμε διασπορά του ιού και μέσα στα σούπερ μάρκετ να διαμορφώνεται μια κατάσταση. Εμείς λέμε ότι είναι υγειονομικές βόμβες που βάζει σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή των συναδέλφων. Οπότε μας, ζητάτε πλέον, να ληφθούν περισσότερα να γίνεται το μέτρα. Τεστ στους εργαζόμενους, το τεστ μέτρα ατομικής προστασίας, να υπάρχει καθαριότητα. Βασικά κατανοητό. Πράγματα που θα ασφαλίσουν την υγεία των συναδέλφων μας και τη δημόσια υγεία κατά επέκταση, γιατί παίρνουν χιλιάδες καταναλωτές κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ. Μέρα δράσης λοιπόν των Σωματείων Εμπόρων Υπαλλήλων σήμερα στις 15 Απριλίου για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ. Να ευχαριστήσω την κυρία Ντίνα Γκογκάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων Υπαλλήλων Αθήνας από το ΠΑΜΕ, όπου οργανώνει αυτή την μέρα η δράση. Να είστε καλά.